Μαζί τα περνάγαμε. Μην ξεχνάς. Μην ξεχνάς τι ήμουνα για σένα και τι ήσουν. Εγώ δεν ξεχνάω. Ωραία. Εγώ δεν ξεχνάω. Δεν θεωρώ ότι υπήρχε πραγματική φιλία. Σίγουρα όταν είσαι σε τόσο νέο κύκλο δεν είσαι με κάποια άτομα. Όμως θεωρώ ότι και οι δύο θα κάνουν τα πάντα για να πάνε μακριά. Η Ασημίνα ήδη θεωρεί τον εαυτό της πολύ μεγάλο φαβορή για να φτάσει στον τελικό. Το έχει πει πολλές φορές. Από εκεί πέρα η Σοφιάνα θα καταπιαστεί από κάθε πιθανή κατάσταση για να προχωρήσει. Στα μάτια μου ήταν μια φιλία η οποία εξυπηρετούσε και τις δύο για διαφορετικούς λόγους. Η Ασημίνα ίσως άκουγε λίγο παραπάνω συμβουλές της Σοφιάνας που είναι πιο πονηρή. Η Σοφιάνα ήταν δίπλα στην πιο δυνατή παίκτρια. Οπότε περίμενα ότι με το που χωριστούν θα γίνει κάτι, ειδικά από τη μεριά της Ασημίνας που είναι λίγο πιο οξύθυμη. Η Σοφιάνα θα το εκμεταλλευτεί με εισαγωγικά και κάπου εκεί θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον για τις επόμενες 15-20 μέρες. Δύο κουβέντες παραπάνω μπορώ να πω με την Σοφιάνα. Με την Ασημίνα δεν υπάρχει κανένας κώδικας επικοινωνίας. Ένα μεγαλύτερο ποσοστό δικαίωσης ανήκει στην Σοφιάνα. Δεν ήταν αυτή που το ξεκίνησε. Τώρα, όταν ο άλλος στις 5 προτάσεις ξεκινάει 4 με το εγώ, τι μπορείς να πεις. Όταν πηγαίνει κάποιος να αγωνιστεί, κερδίζει. Μπορεί να κερδίσει τον καλύτερο παίκτη της άλλης ομάδας, είτε στις κοπέλες που ήταν Ευρυσίδα, ένα διάστημα, είτε ο Άρης. Και ακούς μόνιμα την Ασημίνα να λέει αυτό που σου έλεγα και αυτό που σου έλεγα και άμα δεν το έλεγα εγώ, τι θα έκανες. Παρότι και ο Κατσαγόνης έχει πάρα πολλά θετικά σαν χαρακτήρας. Είναι δύο άτομα τα οποία δεν ταιριάζανε, δεν συμπεριφερειάζανε που λέμε, ότι νομίζουν ότι όλος ο κόσμος περιστρέφεται γύρω από εκείνους. Είναι τελείως ηρωνικό για μένα να βγαίνει ο Άρης και να κατηγορεί την Ασημίνα για ένα μπινελίκι που έριξε, γιατί και ο Άρης off the camera μιλάει, ηρωνεύεται, δεν θα πω ότι βρίζει κτλ. Γιατί είναι βαρύ, αλλά είναι πολύ πιο εριστικός από on camera. Οπότε το να βγαίνει τώρα ο Άρης στο σερέμονι και να κράζει στο Πανελλήνιο την Ασημίνα για μια κουβέντα παραπάνω που είπε, όχι, εγώ αυτό δεν θα το πιστώσω στην Ασημίνα, όσες διαφορές και να έχω. Οπότε είναι τελείως άνανδρο, επειδή ξέρεις ότι έχει καταγραφεί, να πιαστείς από αυτό, να το κάνεις ολόκληρο θέμα, πόσο μάλλον όταν ξέρω και σε κοιτάω στα μάτια ότι έχεις πει και εσύ πολλά και διάφορα, απλά μάλλον είσαι τυχερός και δεν έχουν παιχτεί πουθενά. Θα σε πω στον Κατσαούνη, τον Γιώργο, που επίσης είπες δεν θα κάνεις παρέα μαζί του. Ο Κατσαούνης, όσο περνάει ο καιρός, άρχισε να ρίχνει τους τόνους. Κατάλαβε ότι είναι έτσι κι αλλιώς αρκετά δημοφιλής, οπότε τον έμοιαξε περισσότερο το κοινωνικό του προφίλ, να το πω έτσι, χωρίς να έχει ιδιαίτερες διαμάχες. Ξέρει ότι είναι δυνατός αγωνιστικά, οπότε μπήκε σε μια διαδικασία να λέει ότι ας πάω πιο μακριά, γίνεται χωρίς περαιτέρω ρίσκα. Ήταν αυτά τα άτομα τα οποία, όσο και αν δεν το παραδεχόταν, τον έμοιαζε πάρα πολύ, τα στατιστικά του. Η Μυριέλα, μπορώ να πω ότι μου κάνει πολύ θετική εντύπωση. Είχα ακούσει πολλά όσο ήμουν στην πλέον ομάδα. Όταν πήγα στην κόκκινη, κάτσαμε, μιλήσαμε αρκετά, με προσέγγισε αλλά με καλό τρόπο. Όχι για ψυχοδηρικούς λόγους που μπορεί να σε προσέγγιζε κάποιος άλλος. Σε σχέση με πάρα πολλούς μέσα στο παιχνίδι, θεωρώ ότι είναι ένα άτομο το οποίο και μπορείς να συνυπάρξεις και είναι πραγματικά καλή κοπέλα. Απλά αυτό που τσίπα, ότι μίλα λίγο λιγότερο. Κλάψα μόλις λίγο λιγότερο. Δηλαδή, για μένα από μια εβδομάδα είναι OK. Κάποια άλλα άτομα μπορεί να έχουν κουραστεί μετά από 3 μήνες. Είσαι πολύ καλός σε στοιχήματα. Τώρα, θέλω να μου πεις ποιους βλέπεις στο τελικό. Θα πω ότι δεν θέλω να το πάρουν σχεδόν όλοι από αυτούς, θα πω. Εντάξει, ο καλύτερος μακράν αγωνιστικά είναι ο Άρης. Οπότε αξίζει μια θέση στον τελικό, αλλά δεν θα ήθελα με τίποτα να το πάρει. Γιατί? Δεν ξέρω τι ακριβώς βγαίνει προς τα έξω. Απλά πιστεύω ότι είναι λίγο διαφορετική η εικόνα του. Από όσο τον έχω ζήσει μέσα στο παιχνίδι, ξέρει να χειρίζεται κάποιες καταστάσεις, είναι αρκετά αλαζόνας. Είναι πάρα πολύ αλαζόνας βασικά. Του αξίζει μια θέση στην τετράδα, θα την έχει. Πρέπει να την έχει γιατί στο Survivor είμαστε, όπως και η Ασημίνα. Απλά θα πω ότι κανείς από τους δύο δεν θέλει να το πάρει. Ελπίζω μέσα στην τετράδα, γιατί μου έδειξε καλά δείγματα από μια εβδομάδα που συνυπήρχα να είναι ο Στάθης. Και τώρα την άλλη θέση δεν ξέρω, θα την αφήσω λίγο καινή. Δεν θα είχα θέμα, θα προτιμούσα βασικά να ήταν και ο Τάλα. Απλά και αυτός έχει κάποια θεματάκια όσον αφορά το στόχο και όταν θα γίνει ατομικό, πιστεύω ότι κάποιοι άλλοι θα τον φάνε λίγο λάχανο όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Και μακάρι να είναι μακριά και η Μέη. Αν και εντάξει, η τετράδα δεν νομίζω ότι θα φτάσει. Τι γεύση σου άφησε το Survivor? Το Survivor μου άφησε μια πολύ καλή γεύση. Είναι καλύτερες αναμνήσεις. Αλλά το κομμάτι της ένωσης που γονάταν σε ένα μήνα μου φαίνεται πάρα πολύ μακρινό. Δεν πέραγα καθόλου καλά στην κόκκινη ομάδα. Και επειδή είμαι ένα άτομο το οποίο θέλει να έχει καλές αναμνήσεις, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για το όνειρο ζωής του, δεν με ενόχλησε που έφυγα ίσως και λίγο πριν την ώρα μου, να πω την αλήθεια.
Ξέρετε, γιατί έφυγε, τον Αντρέα. Έφυγε επειδή έπεσε ενεργειακά. Αλίμονο, άμα δεν έβαζε την ενέργεια. Εσύ, είμαστε σίγουροι θα κάνεις ένα τέτοιο σχόλιο για την ενέργεια. Να πω σε αυτό το σημείο ότι εξαιρετική ανάλυση από τον Ανδρέα. Αυτό σας είπα. Εξαιρετική ανάλυση, εξαιρετικό σχόλιο. Είναι δίκαιος πολύ, είπε εγώ θα είναι στο τελικό, δεν θέλω να δεν συμπαθώ τον Τάδε, αλλά τον θεωρώ παίκτη υποψήφιο. Πάρα πολύ για τον με τον Άρη, ότι δεν έχουν φανεί κάποια πράγματα, δεν έχουν φανεί, η αλήθεια είναι. Μου χτύπησε μίλησε λίγο για λαζονία, αλαζονία. Αλαζόνας, πολύ περίεργο στο δικό μου κεφάλι. Και παρότι το χαρακτηρίζει ως κακό τον όρο άνανδρος, σε αυτό το οποίο ο τρόπος με τον οποίο το λέει, ναι. Το να λες, να κατηγορείς, ενώ εσύ με τις βρισχές και γενικότερα με τις στάσεις σου, ξέρεις ότι δεν θα έπρεπε να δείχνεις με το δάχτυλο και παρά τα ναι, είναι λάθος, δεν είναι άνανδρο. Γενικά η λέξη άνανδρος έχει μπει πια στη... Είναι κάτι όμως που βλέπουμε σαν μια πραγματικότητα να χωρίζεται σε αυτά τα οποία γίνονται, συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Αυτά τα οποία καταγράφονται, δηλαδή on camera και off camera. Άρα το τελικά, κάνεις, είναι αυτό που λέει ένας φίλος μου ότι οτιδήποτε συμβαίνει αν δεν ανέβει στο Instagram. Αυτό. Σας το λέω, μπράβο, δεν έγινε ποτέ. Δεν έχει συμβεί.